Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2020, εδώ στην Era Sport. Για μία ώρα θα είμαστε μαζί με την εκπομπή Ώρα Ελλάδα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελίδης. Στην ρύθμιση του ήχου, ο καλός φίλος Γιάννης Πρίντεζης. Και στην επιμέλεια, τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Νίκος, ο συνονόματος Νίκος Μπουζέας. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα γύρο πάντα στο αγαπημένο και λατρεμένο μας αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Αλλά ας πούμε σαν ανασκόπηση, μην το πούμε και ακριβώς έτσι και μπερδευτείτε και σας φανεί κουραστικό. Θα κάνουμε μια γύρα να δούμε τι γίνεται στο ποδόσφαιρο της Μακεδονίας. Θα αναζητήσουμε μέσα από καλούς συναδέλφους που έχουν ένα εξαιρετικό site, το erastechnika.gr, και ασχολούνται με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο της Μακεδονίας. Θα αναζητήσουμε τα χνάρια των ποδοσφαιρικών ομάδων. Θα ακούσετε κάποια ονόματα ιστορικών ποδοσφαιρικών ομάδων, όπως για παράδειγμα ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης. Και επειδή είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία αυτή η ομάδα του Βασίλη Χατζηπαναγή και άλλων ιερών τεράτων του ελληνικού ποδοσφαίρου, Σάββας Κοφίτης, Λέξη Παπά Ιωάννου, Στράτος Φανάρας, μην πάμε μακριά. Νομίζω ότι είναι καλό να αφιερώσουμε έτσι έναν λίγο μεγαλύτερο χρόνο και χώρο σε αυτή την πολύ μεγάλη ομάδα που ταλαιπωρείται ενδεχομένως και όχι μόνο για δικά της λάθη, απλά γιατί ό,τι και να γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο τελικά υποβιβάζεται ο Ηρακλής. Ανολευκή σημαία ετοιμάζω και μια φανέλα με ημίθεο στο στήθος. Τα αγαπημένο μου κασκόλ και πάλι βάζω και γίνομαι ένα με τα αδέρφια μου στο πλήθος. Το μεγαλείο σου που τέλειωμο δεν έχει, οι οπαδοί σου σε γεμίζουν με λατρεία. Κάθε σου εμπόδιο στο χρόνο δεν αντέχει, ένας αιώνας με τεράστια ιστορία. Ήρα ολέ, και τα βλέπω όλα μπλε. Χειρά ολέ, χειρά ολέ. Μαζί σου πάντα κι αν όλε και δε. Έχω αρρωστήσει και τα βλέπω όλα μπλε. Τις πράξεις μου σ' αλλάζω κι εγώ όταν έπρεπε σε πήρα από το χέρι. Είμαι το ροπαλό που τον εχθρό τρομάζω, είμαι ο λαός σου το καλύτερο σου τέρι. Τη γυανόλευκη σημαία ετοιμάζω και μια φανέλα με ημίθεο στο στήθος. Τα αγαπημένο μου κασκόλ και πάλι βάζω και γίνομαι ένα με τα αδέρφια μου στο πλήθος. Χειρά ολέ, και τα βλέπω όλα μπλε. Χειρά ολέ, χειρά ολέ. Μαζί σου πάντα κι αν όλε και δε. Έχω αρρωστήσει και τα βλέπω όλα μπλε. Μαζί σου πάντα κι αν όλευ και θε. Έχω αρρωστήσει και τα βλέπω όλα μπλε. Χειρά ολέ, χειρά ολέ. Μαζί σου πάντα κι αν όλευ και θε. Έχω αρρωστήσει και τα βλέπω όλα μπλε. Και τα βλέπω όλα μπλε. Χειρά ολέ.
Λοιπόν, η περιπέτεια του Ηρακλή ξεκινά το 1980 με τον πρώτο υποβιβασμό τότε για την υπόθεση Πέλιου, η πιο παλιή, εμείς οι αρχαιότεροι θυμόμαστε πολύ καλά εκείνη την ιστορία. Εκείνο που πολλοί δεν θυμούνται ότι μετά την πτώση και τον υποβιβασμό στη Β' Εθνική για τον Ηρακλή ήρθε η δικαίωση στα πολιτικά δικαστήρια. Τέλος πάντων, δεν θυμόμαστε πολλές ομάδες να έχουν υποβαστεί για μια υπόθεση έτσι περίεργη, μια υπόθεση τροδοκίας κλπ. Όμως ο Ηρακλής κατέχει την πρωτιά και σε κάτι τέτοιο. Το 2011 έρθει ο υποβιβασμός στη δεύτερη κατηγορία λόγω της πλαστής ενημερότητας. Αρχίζει πλέον εκεί ένας Γολγοθάς, η προσφυγή στο ΚΑΣ, ο υποβιβασμός στην τέταρτη κατηγορία και στη συνέχεια φτάνουμε με τον Ηρακλή να κάνει κάποιες προσπάθειες χρησιμοποιώντας τα αφημί κάποιων άλλων ομάδων, να κρατηθεί εν ζωή και τέλος πλέον να παρουσιάζεται στην τρίτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, όπου αγωνίστηκε φέτος. Δηλαδή, άμα πούμε ότι είναι τέσσερις εθνικές κατηγορίες και βάλουμε και τις τρεις τις τοπικές, είναι σαν να λέμε ότι αγωνίστηκε στην 7η κατηγορία ο Ηρακλής. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε όλα όσα συμβαίνουν στο μακεδονίτικο ποδόσφαιρο μαζί με δύο καλούς συναδέλφους, τον Ιορδάνη Κεστελίδη και τον Σωτήρη Καρασαρίδη από το Ερασιτεχνικά GR, ένα site το οποίο ασχολείται συγκεκριμένα και μόνο με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό της Μακεδονίας. Γνωρίζουν πολύ καλά τα παιδιά, οι καλοί συνάδελφοι, τι γίνεται στο τοπικό ποδόσφαιρο. Εμείς είμαστε λάτρεις του ερασιτεχνικού αθλητισμού και γι' αυτό τους φιλοξενούμε με πολύ μεγάλη χαρά στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλημέρα από την όμορφη Θεσσαλονίκη, Νίκο. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, Νίκο. Σας ακούω. Καλησπέρα, βεβαίως. Είστε και οι δύο στον αέρα, σας ακούω. Πάρα πολύ για τη φιλοξενία, Νίκο. Και ευχόμαστε, βέβαια, αυτά που θα πούμε είναι πάρα πολύ σημαντικά που μας επιλέξεις και εμένα και τον Ιορδάνη Κεστελίδη. Γιατί είμαστε η μοναδική ιντερνετική εκπομπή αθλητισμός και πολιτισμός μέσα από το ερασιτεχνικά.gr, εδώ από τον Πολυχώρο Πόντο σε Ελλάς, όπου εδώ δίνουμε βήμα στους παράγοντες των ομάδων του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και λέμε πραγματικές αλήθειες προς τα έξω, που σίγουρα νομίζω αποσχολεί την καθημερινότητά μας. Ωραία, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό και είναι και ο λόγος που προκάλεσε και σε εμάς ενδιαφέρον και έτσι είπαμε να κουβεντιάσουμε με ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί δεχόμαστε το κρατικό ραδιόφωνο, το κρατικό ραδιόφωνο που δίνει βήμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και επειδή έχουμε να πούμε πάρα πολλά από την όμορφη Θεσσαλονίκη, η οποία σήμερα είναι και πολύ καλή, έχει θερμοκρασίες υψηλές. Αλλά σίγουρα η επικαιρότητα συνεχίζεται, γιατί το καλοκαίρι μπορεί να μην παίζεται ποδόσφαιρο τον τελευταίο καιρό, μπορεί το μεγάλο πρωτάθλημα να ξεκίνησε. Αλλά εδώ όμως υπάρχουν πολλά θέματα επίκαιρα που είναι ίσως άλυτα και άβατα και προσπαθούν βέβαια να τα λύσουν οι ομάδες με νύχια και με δόντια. Γιατί λέμε πολλές φορές ότι αν δεν υπάρχει ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει επαγγελματικό. Ναι, αυτό θα ήταν καλό να το λέει και να το υποστηρίζει και η πολιτεία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Ωραία. Θέλω ένα από τους δύο. Με τον Ηρακλή. Μπράβο, ναι, 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 ναι. Ωραία, να ξεκινήσουμε λίγο με τις τελευταίες πληροφορίες του Ηρακλή που να δώσω εγώ και στη συνέχεια ο Σωτήρης ό,τι περισσότερο έχει βεβαίως, διότι το ρεπορτάζ τρέχει. Να πούμε ότι σχετικά με τα όσα δημοσιεύματα είχαμε το προηγούμενο διάστημα με ανάμειξη του επιχειρηματία, του γνωστού επιχειρηματία εδώ στη Θεσσαλονίκη, Χρόνη Παπαβραμίδη, ο οποίος προσπάθησε με το επιτελείο του να πάρουν, να αγοράσουν κάποιο αφημί, ούτως ώστε ο Ηρακλής να αγωνιστεί σε πολύ υψηλότερη κατηγορία. Τελικά οι προσπάθειές τους έπεσαν στο κενό, και αυτό διότι υπάρχει πολύ μεγάλο νομικό θέμα, και θα το αναλύσω αυτό, διότι πλέον δεν είναι εύκολο και δεν θα είναι εύκολο για τους ανθρώπους και τις ομάδες οι οποίες θέλουν να αγοράσουν ένα άλλο αφημί και να μετατρέψουν, να λεγόταν Ηρακλής Βόλου ή οτιδήποτε, διότι σύμφωνα με τους δικηγόρους, και επειδή ο κύριος Παπαβραμίδης είχε επαφή με τέσσερις δικηγόρους συγκεκριμένα, αν υπάρχει το ίδιο χρώμα, το σήμα, εκδήλωση που να παραπέμπει στον Ηρακλή και όλα αυτά, κατευθείαν υπάρχει επέμβαση από την πολιτεία και από το κράτος και έτσι περνάει ένα 50% των χρεών σε αυτό το νέο αφημί. Αυτό έχει να κάνει με το νέο Μητρό, συσχετίζεται? Δεν ξέρω, γι' αυτό και το ερωτώ. Έτσι. Γιατί είναι η ιστορία με το Μητρό που ουσιαστικά έχει προβληματίσει έντονα τις περισσότερες ερασιτεχνικές ομάδες και δεν ξέρω αν είναι ένα κομμάτι που συνεπάγεται της ιστορίας με το Μητρό αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να λέγεται Ηρακλής 2015, δεν μπορεί να έχει τη λέξη αυτή καθεαυτή Ηρακλής, έτσι, κάτι τέτοιο. Νίκο, αν μου επιτρέπεις, σε αυτό το σημείο θέλω να κάνω μια παρέμβαση και να πω το εξής σε αυτό που είπε και ο Ιορδάνης προηγουμένως. Ο Ηρακλής, πέρα το ότι είναι μια από τις πιο αδικημένες ομάδες της Ελλάδος και έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία, ίσως πληρώνει τα τελευταία χρόνια και τα προσωπικά λάθη και τα εγώ. Όταν λέω τα εγώ, για να δώσω στους ακροατές να καταλάβουν.
προσωπικές επιλογές οπαδικά. Δυστυχώς, όπως είπε και ο φίλος μου και συνεργάτης μου, ο Ιορδάνης Κεζελίδης, όσον αφορά για το θέμα του Χρόνου Παυραμίδη, επειδή ήταν ένα πέρασμα, ακούστηκε το όνομά του, προσπάθησε να βρει τα φημί. Προφανώς, γιατί ο Χρόνος Παυραμίδης, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι στον αγροτικό αστέρα, είναι σε πολλές τοπικές ομάδες και σε μια ομάδα του Κλικής. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν, επειδή είχε μεγάλο ενδιαφέρον, αν και είναι αριανός από ό,τι έχω πληροφορηθεί στις τελευταίες πληροφορίες, αλλά έδειξε εμπάθεια για μια ομάδα που αγάπη για τον Ηρακλή να τον βοηθήσει. Δύσκολο πάντως, Σωτήρη μου, ναι, οι οπαδοί του Ηρακλή να δεχτούν τώρα πρόεδρο έναν αριανό. Δύσκολο είναι. Εντάξει, σαν να μου λες εμένα να έρθει ένας παοκτζής να διοικήσει την ΑΕΚ. Σίγουρα, να σου πω κάτι, και εμάς μας έκανε αίσθηση όταν ακούσαμε το όνομά του, αλλά πολλές φορές μπαίνει που λέμε το ευαίσθητο σημείο, γιατί ο Χρόνος ο Παυραμίδης είναι ένα από τα πιο καθαρά και τα πιο αγαπητούς παράγοντες που έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Αλλά πολλές φορές δεν μπορεί να σηκώσει ένα καράβι μόνο σου σε 150 ομάδες. Γιατί είναι παντού, όλες τις ομάδες βοηθάει, είναι από τις Μουριές, βοήθησε και τον Κλησιακό εδώ στο νομό Κλικής παραδίπλα. Άλλη ιστορική ομάδα. Στην Αγροτικά Αστέρα φέτος στην προσπάθεια που έμεινε να μείνει στην κατηγορία. Mm-hmm. Μαζί με τον Κουμπάρο, το οποίο ήταν και προπονητής ο Μάκης ο Καταβάκης. Και ακούστηκε βέβαια το όνομά του, προσπάθησε να βρει τα φημία, αλλά προφανώς δεν βρέθηκαν άμεσε λύσει. Από εκεί και πέρα, ακριβώς, αυτή βλέπω η προσπάθεια πάει πλέον στο κενό και έτσι ο Ηρακλής δεν ξέρω ποιο θα είναι το μέλλον του για την επόμενη μέρα. Και αν πλέον δεν αγωνιστικά μπορέσει... πάντως ο Ηρακλής, να πούμε ότι έτσι όπως διαμορφώθηκε ναι, το πρωτάθλημα φέτος και όπως διακόπηκε απότομα και άγαρμα, ήταν στην πρώτη θέση της τρίτης εργαστεχνικής κατηγορίας στον τρίτο όμιλο της ΕΠΣ Μακεδονίας. Σωστά. Με άνεση και όλα 45 βαθμούς ο Ηρακλής και από κάτω η Ιταλική Ακαδημία Θεσσαλονίκης. 29 είχε ο Ολυμπιακός Θεσσαλονίκης. Έχετε Ολυμπιακός Θεσσαλονίκη. Δεν το ξέρω. Ναι. 23 ο Μέγας Αλέξανδρος. Αυτό το σημείο με πρέπει να κάνω μια έτσι επισήμαση έτσι, με την εμπειρία τη δικιά μου και ειλικρινά το λέω ίσως για πρώτη φορά που ακούγεται σε ραδιόφωνο. Ναι. Και το λέω και το πιστεύω αυτό που λέω. Έχουμε ένα κακό ελάττωμα παρόλο που η Θεσσαλονίκη είναι μια πολύ όμορφη πόλη, μια πολύ ευγενική πόλη και μια πολύ έτσι, φιλόξενη πόλη. Τρογόμαστε μεταξύ μας. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος. Δυστυχώς εδώ στις ομάδες της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχουν φιλίες. Καλά, παντού είναι αυτό. Παντού είναι, Σωτήρη μου, δεν είναι μόνο. Απλά θεωρώ ότι θα μπορούσαμε μεταξύ μας να έχουμε καλύτερες σχέσεις για να μπορέσουμε να αλλάξουμε και τα δρόμενα με το ποδοσφαίρο. Γιατί βλέπεις τώρα ότι όλοι ασχολούνται με το θέμα. Ασχολούνται όλοι με το θέμα τη Super League του Πάκου του Ολυμπιακού και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Έτσι. Ωραία, λοιπόν. Θα τελειώσω λίγο. Για τον Ηρακλή, Νίκο, ναι, να επιστρέψουμε. Ναι, ναι. Να πούμε ότι τα χρέη είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια. Έχω πληροφορίες και για πάνω από 17 εκατομμύρια. Χρέη που έγιναν από παλιά και με τον γνωστό καλλιτέχνη, όπως ξέρετε εσείς, που είχε ασχοληθεί και όπως ξέρει όλος ο κόσμος, ναι, με τον Ηρακλή. Από εκεί και πέρα. Αυτή τη στιγμή. Ο οποίος έγραψε και το νέο ύμνο. Εμείς προτιμήσαμε τον παλιό ύμνο, έτσι. Ναι, αυτό είναι δικιά σας επιλογή. Επικεφαλής αυτή της προσπάθειας. Να πούμε ότι ο Ηρακλής συνεχίζει όπως είναι, για τον Ιορδάνη, όπως είναι, έτσι. Δηλαδή στην επόμενη κατηγορία, αν δεν βρεθεί η λύση. Ανεβαίνει στη δεύτερη εργαστεχνική. Αλλά βλέπω ότι μόνο γράφουμε, μόνο ξεσηκώνουμε τον κόσμο και μόνο μένουμε στις θεωρίες και στο τέλος τελικά μένει το κενό. Ιορδάνη, για πάμε να δούμε. Ναι, πάμε να δούμε. Επικεφαλής είναι ο Σάκης ο Χατζόγλου αυτή τη στιγμή και mm-hmm, ένα επιτέλειο. Ο Σάκης ο Χατζόγλου ήταν πρώην ποδοσφαιριστής του Ηρακλή και μάλιστα είναι οργανωτής και των βετεράνων του Ηρακλή μαζί και με αρκετά ακόμα παιδιά. Ουσιαστικά δηλαδή. Ο Βάσια παίζει εκεί στους παλέμαχους. Δεν άκουσα. Ο Χατζηπαναγής παίζει στους παλέμαχους. Ο Χατζηπαναγής δεν εμφανίζεται ιδιαίτερα. Όχι, δεν εμφανίζεται για αυτό που ρωτάς, επειδή εγώ τυχαίνει να είμαι λίγο πιο κοντά στους βετεράνους, Νίκο. Ναι. Ο Χατζηπαναγής, επειδή έχει φαίνεται πολλές υποχρεώσεις, δεν αγωνίζεται. Αλλά οι υπόλοιποι, ο Χατζόγλου, αυτά τα παιδιά όλα του Ηρακλή που πόρεζαν, ο Τουτζιάρης, όλοι αυτοί παίζουν. Ο Φάνης ο Τουτζιάρης, το θυμάμαι. Μάλιστα να πω, ναι, μάλιστα να πω το συνόμπι διακόπτη για μια φορά το συνεργάτη μου, να πω ότι τη Δευτέρα είχαμε ένα φιλικό στο γήπεδο της Λαγκιάς. Έπαιξε ο Ηρακλής μετά από αρκετό καιρό, αλλά τυπικό φιλικό ήταν, σε στήλη διπλό, να το πω έτσι, με τη Λέσκα Εθνομικό Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Έγινε το παιχνίδι της Λαγκιάς. Πόσο ήρθε. Α, ναι, βέβαια, να πει ο Σωτήρης. Πόσο ήρθε, Σωτήρη. Το παιχνίδι, το σκορ δεν το έχω το τελικό αποτέλεσμα γιατί δεν πήγα στο παιχνίδι. Αλλά αρκεί να κέρδισε ο Ηρακλής, μην κέρδισε η αστυνομία και στεναχωρηθεί ο κόσμος. Ναι, ναι. Το παιχνίδι το κάνα πιο πολύ για να θυμηθούν μεταξύ τους ότι το ποδόσφαιρο παίζεται στο Γόρτο και όχι ότι είχε κάποιο κοινωνικό λόγο. Γιατί να πω, Νίκο, σε αυτό το σημείο ότι οι βετεράνοι όταν παίζουν, δεν παίζουν δηλαδή έτσι για να παίξουν. Παίζουν δηλαδή για κάποιο σκοπό, είτε για να μαζέψουν χρήματα, έτσι, είτε για να τιμήσουν κάποιον, είτε όχι. Κατάλαβες. Ιορδάνη, μάλιστα... ναι, θέλω ναι, να σε ρωτήσω το εξής. Σωτήρη, όλα ναι, αυτά τα κρατάμε που λες και είναι πάρα πολύ σημαντικά.
Τώρα βλέπουμε τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Βλέπω τις ομάδες που απαρτίζουν τον όμιλο στον οποίο συμμετείχε φέτος. Δεν θέλω να υποτιμήσω καμία ομάδα, αλλά τώρα ένας ολόκληρος Ηρακλής που έχει παίξει στην Ευρώπη, έχει εκπροσωπήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο επάξια σε πολλές αγωνιστικές δραστηριότητες και εντός και εκτός συνόρων. Κατέβηκε και αγωνιζόταν με αντίπαλο, ας πούμε, τη Δόξα Τούμπα, στον Κεραυνό Μονοπηγάδου. Ομάδες τις οποίες, επαναλαμβάνω, δεν θέλω να υποτιμήσω, αλλά έχουμε να κάνουμε με τον Ηρακλή, ο οποίος έχει παίξει στην Ευρώπη με τα ελληνικά χρώματα. Δηλαδή, όλο αυτό είναι. Αν μου επιτρέψεις, εγώ έχω γνώμη να σας απαντήσω. Είναι αυτός που θα βάλει το χέρι στην τσέπη. Ναι. Και δυστυχώς μένουν μόνο στα λόγια και στις ορίες. Γιατί μεταξύ μας, για να μην κρυβόμαστε, γιατί έκανες μια πάσα πολύ καλή, εγώ θα πω το εξής. Αν στον ΠΑΟΚ δεν υπήρχε ο Ιβάν Σαββίδης, θα έχει αυτή την πορεία ο ΠΑΟΚ? Όπως και ο Ολυμπιακός θα έχει το Μαρινάκι. Δυστυχώς το χρήμα σκότωσε τον Χριστό, όπως λέμε πολλές φορές. Καλά, καμιά φορά σκοτώνει και το ποδόσφαιρο το χρήμα, όχι καμιά φορά. Ναι, σίγουρα. Γενικά σίγουρα σκοτώνει αν το ποδόσφαιρο. Και πολλές ομάδες ρίχνουν το βάρος στις ακαδημίες, Νίκο, εδώ στα εθνικά σωματεία. Είναι ο μόνος άξονας, η μόνη πνοή που μπορεί να δώσει ελπίδα για το αύριο. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε με τον Ιορδάνη λίγο το κομμάτι του Ηρακλή και μετά, παιδιά, για να μην μπερδευόμαστε και πέφτουμε ο ένας πάνω στον άλλο, λέω να κάνουμε το εξής, να πιάνουμε μία-μία τις κατηγορίες με έναν εκ των δύο σας και να τις αναλύουμε λίγο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Έχουμε μέχρι τις παραδέκα για να δούμε τι ακριβώς συνέβη στο ποδόσφαιρο της Μακεδονίας. Λοιπόν, να κλείσουμε τον τρίτο όμιλο και τον όμιλο αυτό του Ηρακλή, να πούμε έτσι για την ιστορία ότι πρώτος Ηρακλής με 45, Ιταλική Ακαδημία 39, Ολυμπιακός Θεσσαλονίκης 29, 23 ο Μέγας Αλέξανδρος, 20 η ομάδα υποδομών του Μαραθώνα Καλαμαριάς, 18 ο Ατρόμητος Αγίας Παρασκευής, 17 ο Ερμής Μηχανιώνας και ο Κεραυνός Μονοπηγάδου, 9 η Δόξα Τούμπας και 2 ο Αθλητικός Σύλλογος Νέων Νέας Κρίνης. Λοιπόν, Ιορδάνη. Νίκο, θα μου επιτρέψεις δύο λεπτά. Λοιπόν, σχετικά να αναφέρω λίγο τα τελευταία νέα από το πλευρό του Ηρακλή και μετά λίγο θα κάνω ένα σχολιάκι για τον Όμιλο και μετά θα συνεχίσει ο Σωτήρης με την Α1 κατηγορία. Ωραία. Να πω ότι ήδη από πέρσι τον Αύγουστο αναζητούν οι άνθρωποι του Ηρακλή κάποιο αφημί, ούτως ώστε να μπορέσουν να παίξουν σε υψηλότερη κατηγορία. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, οπότε έπεσε στη γάμα κατηγορία ο Ηρακλής. Ψάχνουν για αφημί, η επιθυμία τους είναι να παίξουν στη Β' Εθνική και όχι στη Γ' Εθνική. Από εκεί και πέρα έχουν ξεκινήσει μια σειρά επαφών με το κράτος, οι οποίες συνεχίζονται. Έχουν κάνει κάποιες άτυπες συμφωνίες και περιμένουν από το κράτος μια βοήθεια, ούτως ώστε ο Ηρακλής να ανέβει τα σκαλοπάτια, τα επίπεδα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, ούτως ώστε και πάλι να είναι αυτός ο οποίος θα αγωνιστεί στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, Τσουρέκας, Ματσέος και τα λοιπά προσπαθούν να το κάνουν αυτό πράξη. Θέλουν, είπαμε, για αφημί για την Β' Εθνική. Η Γ' Εθνική δεν είναι αρεστή στους ανθρώπους του Ηρακλή αλλά και στον κόσμο του. Τώρα πάμε λίγο στον Όμιλο. Να πω ότι η Ιταλική Ακαδημία Θεσσαλονίκης είναι μια ομάδα η οποία δημιουργήθηκε πριν από περίπου 4 χρόνια. Συνεργάζεται με την Ιταλική Ακαδημία Τορτρετέστε, που κάποια παιδιά δηλαδή από εδώ δοκιμάζονται, πηγαίνουν και στην Ιταλία δοκιμάζονται. Ανέβηκε και αυτή η κατηγορία. Ο Ολυμπιακός Θεσσαλονίκης κατέβηκε φέτος για πρώτη φορά σε ανδρικό πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Είχε την Ακαδημία τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν είχε αγωνιστεί σε αντρικό επίπεδο. Έχει σχέση με τον Ολυμπιακό στον Πειραιά? Είναι παρακλάδι του Ολυμπιακού? Ναι. Βέβαια, φυσικά. Φυσικά. Ναι. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι τα γνωστά σε εμάς καμινίκια. Εδώ στην Θεσσαλονίκη, μια ομάδα η οποία ιδρύθηκε το 1926, αποτέλεσε μία από τις ιδρυτικές ομάδες της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Προσφυγική ομάδα. Ορίστε. Προσφυγικό σωματείο, μου λες 26, πέφτει κοντά έτσι λίγο στην προσφυγιά. Βέβαια. Mm-hmm. Έχει έδρα στο Ποσειδόνιο, δηλαδή στην παραλιακή πλευρά της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί υπάρχει ένα γήπεδο. Ωραία μέρη. Βέβαια, πάρα πολύ. Ο Μαραθών Υποδομή είναι μια ομάδα, η δεύτερη ομάδα του Μαραθώνα Καλαμαριάς, η οποία αγωνίζεται στην Α1 και στην Με έμβλημα Α1 το δικέφαλο αετό και χρώματα το κίτρινο και το μαύρο. Έτσι. Πολύ σωστά. Είσαι απολύτως ενημερωμένος και αυτό είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Ατρόμητος Αγίας Παρασκευής είναι, ένα χωριό που βρίσκεται λίγο έξω από Θεσσαλονίκη μετά τους Σταγαράδες. Ο Ερμής Μηχανιώνας είναι η δεύτερη ομάδα του Ποσειδώνα Μηχανιώνας. Τον γνωρίζει άλλωστε τον Ποσειδώνα. Έχω φάει πίκρα από τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας. Άστο. Okay, το θυμάσαι, κύριο, τον αποκλεισμό με ένα 0. Βέβαια, με το Σάκη τον Πρίτα τον γκολ. Βέβαια, όλοι το θυμούνται. Έγινε πολύ γνωστή η Μηχανιώνα από τότε. Και όχι μόνο για το ψάρι της, έτσι.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Πολύ καλούς ανθρώπους εκεί, συνεπέστατοι και υπεύθυνοι. Ο Κεραυνός Πανοπηγάδου και αυτός φέτος κατέβηκε μετά από πολλά χρόνια απραξίας. Η Δόξα Τούμπας είναι μια ομάδα που αγωνίστηκε, δημιουργήθηκε φέτος και έπαιξε πρώτη φορά στη γάμα κατηγορία. Το ΑΣ Νέας Κρίνης και αυτή είναι μια ομάδα νεοσύστατη. Ωραία. Αυτά έτσι για την γάμα κατηγορία. Ωραία, πάμε να τα πιάσουμε ένα-ένα για να προλάβουμε και το χρόνο, ο οποίος είναι πάντα πιεστικός και φορτιστικός. Φορτικός, συγγνώμη, τέλος πάντων, εδώ στη δουλειά μας. 1908 η επίσημη ίδρυση του Ηρακλή, η πρώτη ομάδα που ιδρύθηκε στην Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε αρχικά ως μουσικό και φιλολογικό σωματείο το 1899. Τρία χρόνια αργότερα, το 1902, άρχισαν να μπαίνουν αθλήματα και έτσι ουσιαστικά μετουσιώθηκε και δημιουργήθηκε το αθλητικό σωματείο Ηρακλής Θεσσαλονίκης. Μακάρι τα πράγματα είναι καλύτερα, πραγματικά το λέμε, για αυτή την πολύ μεγάλη ομάδα.